Να πάμε αμέσω, κυρίε και κύριοι, στην πρώτη μας σύνδεση. Πάμε στο δάσο τη Δαδιά στον Εύρο, να συναντήσουμε τον Αντώνη Τσολναρά. Γιατί εκεί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη φωτιά, Αντώνη. Θυμίζω ότι το 2022 η πιο μεγάλη φωτιά στη χώρα μα ήταν εκεί στην Δαδιά. Είχαν καεί 45.000 τρέματα. Νίκο, θα μεταφέρω τρει λέξει από ανώτατο πυροσβεστικό άνθρωπο, ο οποίο βρίσκεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, ότι πραγματικά ο Εύρο φλέγεται. Εδώ στην περιοχή πραγματικά ξυπνάνε φιαλτικέ μνήμε από πέρυσι, όπου εδώ το δάσο τη Δαδιά, ένα πανέμορφο δάσο, πραγματικά ότι δεν έκαψε πέρσι, φέτο το ΚΕΙ Είναι μια διαφορετική περιοχή, ε, στις στι τρει βρύσε δηλαδή βρισκόμαστε εμεί αυτή τη στιγμή, και παράλληλα απειλείται η σπάνια απικία του Μαυρόγυπα, που αποτελεί κιόλα ένα μοναδικό τουριστικό αξιοθέατο για τον ομό, και για όλη την Ελλάδα. Νίκο, και φυσικά τα χιλιάδε στρέμματα παρθένου δάσου τα οποία καίγονται αυτή τη στιγμή. Η φωτιά, όπω λένε πληροφορίε, ξεκίνησε μέσα από τον πυρήνα στη θέση Γκίμπενα και συνεχίζει να καίει μέχρι και αυτή την ώρα. Βλέπετε με τη βοήθεια του Δημήτρη Αλεξάκη, οι άνεμοι εδώ στην περιοχή που πνέουν είναι πάρα πολύ ισχυροί και τα λόγια φυσικά περιτεύουν μπροστά σε αυτό το ατίθασο ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο, το οποίο υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι ενδεχομένω να συνδεθεί αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατεύθυνση και με τα μέτωπα τη Αλεξανδρούπολη. Φυσικά έχουν κενωθεί οι οικισμοί εκεί. Και τώρα, αν μου επιτρέπει, να πάρουμε Βεβαίως. μία κουβέντα από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δελισταμάτη. Γιατί μόλι τώρα ήρθε πληροφορία στον άνθρωπο ότι κινδυνεύουν σπίτια, κύριε ε, Δελισταμάτη. Κατεβαίνει προ τη Λευκήμη η φωτιά. Όχι, όχι, όχι προ τη Λευκήμη. Ε, Όπω είναι η φορά του ανέμου, οδηγείται προ το χωριό Εσύμη το οποίο είναι αρκετά μακριά από εδώ, αλλά με τόσο μεγάλη που είναι η ταχύτητα της φωτιάς α, και οι δυνατοί άνεμοι, α, μετέφεραν αυτό το, την πύρινη φλόγα κοντά στο χωριό Εσίμι. Και είναι περίπου δύο χιλιόμετρα από ό,τι μου ενημέρωσαν τώρα από το χωριό Εσίμι. Και τώρα πώ θα εξελιχθεί, δηλαδή θα δοθεί θα εντολή για κένωση. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε κένωση. Στη... Δαδιά. Ε, στη Δαδιά δεν έχουμε κένωση, δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή όπω μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν κινδυνεύει ούτε ο οικισμό τη Δαδιά, ούτε ο οικισμό τη Λευκύμη. Ε, Προ το παρόν, όπω ακριβώ κινείται αυτή τη στιγμή το, το, πύρινο, ε, το πύρινο ρεύμα. Ε, αυτό το οποίο φτάνει και πλησιάζει είναι ένα άλλο χωριό, πολύ μακριά από εδώ, που λέγεται χωριό Εσύμη. Που είναι και αυτό χωριό μέσα στο δάσο, δηλαδή πιο πάνω από την Αλεξανδρούπολη, να φανταστείτε. Πόσο γρήγορα, δηλαδή από το μεσημέρι, από τι 11 η ώρα που για πρώτη φορά είδαμε την αιστεία, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα και έχει φτάσει να απειλεί ακόμα και την περιοχή εκείνη. Αντώνη, άρα και αυτό πρέπει και να πούμε ότι αυτή, αυτή η φωτιά χρόνο. στη Δαδιά δεν έχει καμία σχέση με τι άλλε των Ευρώπου και είναι τρει μέρε τώρα. Είναι τελείω διαφορετικό μέτωπο. Και αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Μου έλεγε νωρίτερα ότι υπεθυράσισε ο κύριο Πέτροβιτ, που ξέρει καλύτερα από τον καθέναν τον Ευρώ, ότι αυτή η φωτιά είναι τόσο πυκνό από το πευκοδάσο που δεν σταματάει με τίποτα. Και εκφράζονται φόβοι ότι θα συνεχιστεί για μέρε και θα ενωθεί με το άλλο μέτωπο τη Αλεξανδρούπολη.